Είμαστε και οι δύο γιατροί και είπατε για το ωραιόκαστρο. Με συγχωρείτε πολύ, γιατί δεν βρίσκεται η λύση που θα τέλειωνε το θέμα του βιβλιαρίου υγείας στα παιδάκια από τη Συρία. Όπως όλα τα Ελληνόπουλα, από την ημέρα που γεννιόνται έχουν βιβλιάριο υγείας. Βέβαιως αυτά δεν είχαν αυτή την πολυτέλεια, αλλά μπορεί να βγει τώρα βιβλιάριο υγείας, αφού γίνουν οι εξετάσεις και οι όποιοι εμβολιασμοί, άρα να λήξει και ότι είναι ή δεν είναι άρρωστα. Συγγνώμη, δεν μου επιτρέπετε, αλλά μια και είμαστε τώρα εδώ. Είστε πολύ έμπειρος γιατρός καταρχήν, αλλά και στην πολιτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται. Τα παιδάκια είναι εμβολιασμένα σχεδόν στο 90%. Βιβλιάριο υγείας... Βιβλιάριο, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Βιβλιάριο υγείας, όπως ξέρετε, τα τελευταία δύο χρόνια... Από το 1914 δεν έχει καν ένας μεγάλος αριθμός Ελληνόπουλων. Εμείς θα δώσουμε και σε αυτά τα παιδιά κάρτες. Δεν γίνεται μέσα σε αυτούς τους τρεις μήνες να έχουν τελειώσει όλα αυτά. Είναι όμως σωστό αυτό που λέτε και θα... Επιτρέψτε να σας πω ότι πολλά από αυτά τα παιδιά είναι από πέρσι στην Ελλάδα. Απλά φέτος έγιναν 6-7 χρονών και πρέπει να πάνε σχολείο. Άρα ένας χρόνος χάθηκε χωρίς να γίνει προετοιμασία για το βιβλιάριο υγείας. Δεν είναι αποκλειστικά δική σας δουλειά ως υπουργού. Απλά, κύριε Πρόεδρε, κάνετε λάθος. Αυτά τα παιδιά είναι εδώ πέρα από τις 20 Μαρτίου. Και πάλι, είναι 6 μήνες, 7. Είναι 6 μήνες, ήταν εν κινήσει, έπρεπε Εντάξει, να διαλυθεί. Πάντως δομένη. Κρατώ το ότι δεν είστε αρνητικός να πάρουν βιβλιάριο υγείας. Η πρότασή σας είναι σωστή και πρέπει να υλοποιηθεί. Ωραία, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ.